και του χρόνου να είμαστε καλά, πάνω απ' όλα, να περάσουμε ήρεμα και ωραία, να μην δημιουργήσουμε πρόβλημα, και να το ευχαριστηθούμε και εμείς και ο κόσμος. Ο κόσμος πάνω απ' όλα, γιατί για τον κόσμο το κάνουμε. Άλογα εμείς έχουμε κάθε μέρα, βγάζουμε και κάθε μέρα. Και να διατηρήσουμε την παράδοση. Εννοείται, γι' αυτό προσπαθούμε. Και από ό,τι βλέπετε κι εσείς, προσπαθούμε και κάθε χρόνο να μαζέψουμε περισσότερα άλογα. Για να έχουμε μια παράδοση, όσο γίνεται, ξέρω εγώ, κάθε χρόνο να την ανανεώνουμε. Έτσι, και να είναι πάντα καλύτερα. Θα πεις την πιο κουβέντη στην κάμερα. Ποιος μαζί μας. Έλα. Ποιος μαζί μας. Ποια ήταν η αρχική ιδέα για να καθιερωθεί αυτό που γίνεται εδώ στο χωριό σαν έθιμο? Κοίταξε, το βασικό ήταν η αγάπη για το άλογο. Όλα από εκεί ξεκινήσαν. Είχαμε μαζευτεί μια παρέα 4-5 άτομα, είχαμε πάρει κάποια άλογα, τα αγαπάμε και το καθιερώσαμε αυτή τη μέρα να περνάμε συνέχεια, κάθε χρόνο δηλαδή, να γίνεται αυτή η παρέλαση. Έλα. Για σου κάνει μπράβα. Έλα, Αποστόλη. Για σου ρε μάλλες. Αποστόλη, μην πέσαι και τώρα. Αντένα. Γιώργο, είσαι ο πρόεδρος και ένα από τα ιδρυτικά μέλη του συλλόγου. Ναι. Τι βλέπεις, έχει μέλλον και ανταπόκριση από το υπόλοιπο κοινό του χωριού σου? Ο σύλλογος λειτουργεί 4 χρόνια. Mm-hmm. Τον ξεκινήσαμε 5 άτομα, 6. Είχαμε την ιδέα. Μαζέψαμε και άλλα παιδιά. Μέσω όρο είμαστε στα 25 χρονών, έως 30. Περίπου. Λοιπόν, το άλογο πιστεύω ότι είναι τότε η πιο καλύτερη ασχολία που μπορεί να έχει ο άνθρωπος, γιατί με το ζώο
όταν έχεις μια επαφή με το ζώο, γίνεσαι και καλύτερος άνθρωπος και έχεις καλύτερη λειτουργία προς τον κόσμο τον έξω. Υπήρχε αυτό από παλιότερα. Όχι μόνο εδώ, υπήρχε και στο Μεσολόγιο και στο Τελικό και στο Νεοχώρι, στην Παρασκευή. Και το πήραμε κι εμείς, ρωτήσαμε πώς γίνεται και αυτά, μας άρεσε. Και έχουμε τώρα 4 χρόνια, το κάνουμε πολύ ωραία, έχουμε πολύ υποστήριξη από τον κόσμο, όπως τα είδατε και τώρα. Όλο το χωριό μας υποστήριξε και ξένοι, πολλοί. Τώρα πιστεύουμε να ακολουθήσουμε και τα μικρότερα τα παιδιά, αυτά που κάνουμε εμείς, για να μην σταματήσει. Μαρία, ξέρουμε όλοι ότι λόγω του επαγγέλματός σου και του φόρτου εργασίας ο χρόνος είναι πολύ περιορισμένος. Αλλά βλέπουμε κάθε χρόνο, εδώ και 4 χρόνια, είσαι πάντα στο χωριό και δίνεις το παρόν. Πώς το κάνεις αυτό? Κοίταξε να δεις, εγώ είμαι ένας άνθρωπος που στηρίζω πολύ το χωριό μου, το αγαπάω πολύ, μου αρέσουν τα ήθη, τα έθιμα, όλες οι παραδόσεις. Και επειδή εμείς όλα τα παιδιά εδώ ξεκινήσαμε αυτό το πράγμα, το στηρίζουμε κιόλας. Και εύχομαι ότι, επειδή βλέπουμε και πολλή ανταπόκριση από τον κόσμο, ότι όλα θα πάνε καλά. Το χωριό είναι μια κοινωνία που στηρίζει γενικά τις παραδόσεις και πιστεύω ότι θα έχει μέλλον και με λίγο προσπάθεια από όλους μας και με την αγάπη έτσι του κόσμου θα πάνε όλα καλά. Αποστόλη, είσαι ένα νέο παιδί και παρόλα αυτά συμμετέχεις με πολύ πάθος σε αυτό το πολιτιστικό γεγονός. Από πού πηγάζει? Δεν είμαι ο μόνος που συμμετέχουμε σε αυτό το σύλλογο. Υπάρχουν και άλλα παιδιά, νέα και μεγαλύτερα από μένα. Δεν υπάρχει όριο ηλικίας και ούτε υπάρχει κάποια διαφορά στο φιλολογείο. Συμμετέχουν και άντρες και γυναίκες. Τους αρέσει.